καλημέρα σας. Για το παιχνίδι δεν έχουμε πολλά να πούμε. Ξέρω πολύ καλά στην κατάσταση που σκοτώνουν και δύο ομάδες. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα των Νικάρων, από τις Σέρες, για όλη τη φετινή προσπάθεια. Πραγματικά πάλεψαν μέχρι τέλους, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν έχουν σχεδιάσει για το μέλλον της ομάδας. Από την κέπτα, το παιχνίδι σήμερα κρύφτηκε νομίζω στη διάθεση που δείξανε τα παιδιά για την στην άμυνα. Όλη την ομάδα λόγω κάποιων προβλημάτων που είχαμε δεν μπορέσαμε να προπονηθούμε όπως θέλαμε. Νομίζω φάνηκε αυτό στο ρυθμό που είχαμε στην επίθεσή μας. Αλλά τελικά η θέληση μας οδήγησε στη νίκη. Να κάνουμε ένα σχόλιο για όλη τη χρονιά, μια και τελείωσε το πρωτάθλημα. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Αυτοί είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές εντός γηπέδου. Και όμως πολύ σωστά σημειώσατε, φέτος καταφέραμε σχεδόν ένα μήνα πριν τη λήξη του πρωταθλήματος να επιτύχουμε την παραμονή μας, που ήταν ο πρώτος χρονικά στόχος μας. Και έπειτα, παρότι φάνηκε στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά μετά τις διακοπές του Πάσχα να αδειάζουμε κάπως, κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την νοοτροπία μας, την φιλοσοφία μας σαν ομάδα, μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα παιδιά απόλυτα, καθώς πέρασαν μια πολύ δύσκολη χρονιά, ειδικά στο ψυχολογικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι σχεδόν όλη χρονιά παίζαμε χωρίς τεσάρι. Το μοναδικό μας τεσάρι, ο Μύρος Σάκο, θα αναγκάσει όλο το δεύτερο γύρο να αγωνιστεί στη θέση 5, καθώς από τον τραυματισμό του Πάνου. Όλα τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό και καταφέραμε και φτάσαμε, εάν δεν κάνω λάθος και βάσει αποτελεσμάτων σήμερα, στην έκτη θέση. Είναι μια καθόλου τιμητική θέση. Για δεύτερη φορά ο οργανικός παίρνει την έκτη θέση και η δεύτερη καλύτερη στην ιστορία του, στην Α2. Και νομίζω ότι δικαιωματικά οι παίκτες μας βρίσκονται σε αυτή τη θέση, αυτή τη στιγμή, το θέμα. Από εκεί έπειτα θα μου επιτρέψετε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και στη διοίκηση για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε και φέτος, και αυτούς που είναι μπροστά και φαίνονται, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι που είναι δίπλα στην ομάδα και μας στήριξαν. Ο πρόεδρος και τα υπόλοιπα άτομα του συμβουλίου τρέχουν καθημερινά για να μας λείψει τίποτα, μας πρόσφεραν αυτή την ασφάλεια και τη σταθερότητα και έχουν τεράστιο μερίδιο στην επιτυχία. Τους αξίζει αυτούς πολλά συγχαρητήρια. Ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας που ήταν μαζί όλη την χρονιά και μας στήριξε στα δύσκολα. Τους ευχαριστούμε για αυτούς πάρα πολύ. Ένα τεράστιο μπράβο και ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ στο team των φυσιοθεραπευτών μας, με επικεφαλή τον Χρήστο τον Δεδούση και τον συνεργάτη του τον Μάρκο τον Τάμι. Σε μια τόσο επίπονη χρονιά η συμβολή τους είναι καθοριστική. Και τελευταίο, αλλά σε καμία περίπτωση έσχατο, άφησα τον συνεργάτη μου, τον Πάμι Αλεξόπουλο. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξή του και την πολύτιμη βοήθειά του όλη την χρονιά. Coach, τα τελευταία δύο χρόνια ο Αρκαδικός κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι γεγονός ότι τα οικονομικά δεδομένα γενικότερα στις εθνικές κατηγορίες και στον αθλητισμό είναι δύσκολα. Αυτό φάνηκε ως ένα βαθμό και στον Αρκαδικό, ο οποίος επένδυσε περισσότερο σε νεανική ομάδα, σε νέους παίχτες, και φάνηκε ότι δικαιώθηκε. Τελικά το αποτέλεσμα της πολύ καλής και σκληρής δουλειάς στην τελευταία διετία είναι το βασικότερο που έχει οδηγήσει τον Αρκαδικό σε δύο ανταγωνιστικές χρονιές τα τελευταία δύο χρόνια στην Α2. Είναι πολύ σημαντικό, το ξέρετε, για κάθε ομάδα να δουλεύει μέσα στο γήπεδο. Πόσο μάλλον όταν τα οικονομικά είναι τόσο στενά που περιορίζουν το μπάτζετ με τις εκλογές. Εμείς είχαμε χαρά και τα δύο χρόνια να συνεργαζόμαστε με παιδιά που αγαπούν τη δουλειά και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό στο παρκέ και σε κάθε τρόπο. Πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Φέτος κάναμε ένα βήμα παραπάνω και συνεχίζουμε με το ίδιο σκεπτικό. Είδαμε μάλιστα να δείτε χρόνο συμμετοχή και σε νεαρά παιδιά όπως ο Εθνή Γαζόπουλο.
Και μάλιστα η εθνική ομάδα του Αρκαδικού πέρασε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το αντίστοιχο. Ένα σχόλιο για τα παιδιά και για το μέλλον του Αρκαδικού από τις επόμενες γενιές τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν μου δίνετε πολύ καλή ευκαιρία να σας πω ότι όσοι παίζουν δεν παίζουν γιατί είναι τελευταία αγωνιστική, γιατί τους γίνεται κάποια χάρη. Τα παιδιά και ο Ευθύμης που αναφέρατε σήμερα, Βαγγέλης, ο Σταματόπλος, ο Γιώργος, ο Κελαράκος, οι μικροί μας είναι κάθε μέρα στην προπόνηση και μας βοηθάνε πάρα πολύ και έχουν τεράστιο μερίδιο στο αποτέλεσμα. Γιατί είπαμε ότι εμείς στηριζόμαστε στην προπόνηση. Επίσης, τεράστιο μερίδιο στην επιτυχία της ομάδας έχουν όλα τα παιδιά. Για παράδειγμα, ο Γρηγόρης ο Τζατζάς, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα όλη τη χρονιά, αλλά πολλές φορές ήταν ο δέκατος μας παίκτης στην προπόνηση που κάταγε ψηλά το ρυθμό και μπορούσαν να προπονηθούν σκληρά. Έχουν όλοι το ίδιο ακριβώς μερίδιο και η συμβολή τους ήταν πολύ σημαντική. Από εκεί και έπειτα πάνω σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να κάνουμε στροφή στις ακαδημίες, στα μικρά παιδιά. Πρέπει να προσέξουμε τις μικρότερες ηλικίες μας και με στόχο κάποια στιγμή μεγάλος αριθμός της ομάδας να αποτελείται από δικά μας παιδιά, από την Τρίπολη και από την περιοχή. Coach, η χρονιά έκλεισε σήμερα και τυπικά. Συνήθως δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας ξημερώνει την επόμενη μέρα. Και με δεδομένο ότι του χρόνου μπορεί να είσαι και εσύ πάλι στον πάγκο, στην άκρη του πάγκου του Αρκαδικού, θα ήθελα μια γενικότερη ευχή για την επόμενη σεζόν με το καλό από τον προσεχή Αύγουστο. Όπως απαντάγαμε κάθε αγωνιστική, παιχνίδι το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι. Στην παρούσα φάση να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους τους αθλητές όλων των ομάδων και πραγματικά μακάρι να ευνοήσουν οι συνθήκες και οι καταστάσεις ώστε η ομάδα του χρόνου να προσπαθήσει να πάει για το ακόμη καλύτερο. Είναι πολύ τέλεια το Αρκαδικό να είναι στην Α2 εθνική κατηγορία μπάσκετ. Θα μας τη δώσει να πάει ο ίδιος ο προπονητής. Πολλές φορές το ξεχνάμε σε ποια κατηγορία παίζουμε. Είμαστε στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Μπορεί η ομάδα να είναι 5 χρόνια και ίσως σε εισαγωγικά να το έχουμε συνηθίσει κάπως. Αλλά ναι, είναι πολύ τέλεια. Έχουμε χαρά να φιλοξενούμε ομάδες και παίκτες υψηλού επίπεδου. Ήρθε η ΑΕΚ, το Ηρακλής και το Παγκράτη. Παιδιά που έχουν χρόνια στην Α1. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Μην ξεχνάμε ότι απαιτεί τεράστιο κόπο για να διατηρηθεί μια ομάδα στην Α1, στην Α2, συγγνώμη. Και πολλούς ανθρώπους από πίσω, αθόρυβα να δουλεύουν. Από πίσω, γι' αυτό σας λέω ότι και η λύση είναι πραγματικά εξασχαλητηρίο που κρατάει την ομάδα στο υψηλό επίπεδο της Α2 για πολλά χρόνια.